Μαμά, πόσο φοβόμαστε τις τροφικές αλλεργίες? Λίγο τις φοβόμαστε. Λίγο τις φοβόμαστε. Ναι. Αυτό είναι ολόκληρη μεγάλη ιστορία. Πόσο πρέπει να φοβόμαστε τις τροφικές αλλεργίες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κάνουμε εισαγωγή τροφών με ένα δικό μας τρόπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει τα δικά του. Οι Αμερικάνοι λένε τα δικά τους. Οι Καναδοί τα δικά τους. Και οι Ιάπωνες τα δικά τους. Οι Μεσόγειοι λέει λίγο πολύ έχουν το δικό τους τρόπο εισαγωγής τροφών. Πάντα κάθε κοινότητα προσαρμόζεται στον τόπο που ζει και χρησιμοποιεί προϊόντα του τόπου που ζει. Δηλαδή δεν θα πάρουμε προϊόντα που παράγονται στη Λατινική Αμερική να τα φέρουμε, να τα δώσουμε στο παιδί μας εδώ. Και για άλλους λόγους, παρόλο την παγκοσμιοποίηση που περνάμε, γιατί ουσιαστικά το DNA μας έχει εκπαιδευτεί στις τροφές που παράγει ο τόπος μας. Άρα λοιπόν προσέχουμε να παίρνουμε και να τρώμε προϊόντα κυρίως του τόπου μας. Και γι' αυτό λοιπόν στην Ελλάδα, που έχει πολλές ελιές, έχουμε αλλεργία στην ελιά, στον ανθό της ελιάς. Πράγμα το οποίο δεν θα το παρατηρήσουμε σε χώρες που είναι στο βορρά. Ο βορράς έχει αλλεργία, παραδείγματος χάρη, στον μπακαλιάρο. Οι Αμερικάνοι έχουν αλλεργία στο φιστίκι. Okay. Πολύ περισσότερο σε σχέση με τις μεσογειακές χώρες. Άρα βλέπουμε ότι κάθε χώρα, ο κάθε τόπος προσαρμόζεται με τα προϊόντα που έχει και έτσι και το περτικό του σύστημα ουσιαστικά δέχεται ή δεν δέχεται μερικές τροφές. Πρέπει λοιπόν εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ένα παράθυρο, ανοσολογικό παράθυρο λέγεται, το οποίο εμφανίζεται περίπου 4, 5, 6 μηνών, όπου τροφές οι οποίες θα είναι δυνητικά αλλεργικές στην ηλικία των 7 μηνών, στην ηλικία των 5 μηνών παραδείγματος χάρη, δεν είναι. Εάν λοιπόν την ίδια την τροφή τη δώσεις στον 5-6 μήνα, το πιθανότερο να μην σου κάνει αλλεργία, και την ίδια την τροφή αν τη δώσεις 7, 8, 9 μηνών να σου κάνει αλλεργία και λέγεται ανοχή. Ανοσολογικό λοιπόν παράθυρο το οποίο το εκμεταλλευόμαστε σε καταστάσεις που έχουμε αλλεργία σε κάποια προϊόντα, τα εισάγουμε νωρίτερα και γλιτώνουμε τέτοιου είδους αλλεργίες. Είναι ένα μυστικό το οποίο το διερευνούμε και επιστημονικά για να δούμε κατά πόσον ισχύει και μάλλον ισχύει.